ριζοσπάστης η εφημερίδα του ΚΚΕ έχει έναν τίτλο. Στο ίδιο έργο θεατές. Κυρία Βούλτεψη. Δεν ακούει. Στο ίδιο έργο θεατές. Και γιατί το λέει αυτό? Για το ότι καίγεται η υπόλοιπη Αττική. Καίγεται κυριολεκτικά. Παρά τις διαβεβαιώσεις σας, όπως και όλων των προηγούμενων, ότι είσαστε πανέτοιμοι. Στις 15 Απριλίου, εμείς καταθέσαμε μια ερώτηση, επισημένοντας ότι η κατάσταση, ήδη είχαν αρχίσει οι πυρκαγιές, είναι τραγική και προτείναμε και μια σειρά άμεσα μέτρα. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Να σας φέρω και την απάντηση της κυβέρνησης, ότι τα έχουμε λύσει όλα. Είμαστε πανέτοιμοι και ειδού τα αποτελέσματα. Και όχι μόνο στην Πεντέλη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε καταρχήν να εκφράσουμε τη συμπαράσταση στους κατοίκους και στο προσωπικό της πυροσβεστικής και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη με αυτοθυσία και με 9 τραυματίες μέχρι τώρα. Για να μην αναφέρουμε την αυτοκτονία που είναι δραματικό πράγματι. Ενός ανθρώπου που για τέταρτη φορά καίγεται το σπίτι του. Και εσείς περί άλλων τυρβάζοντες. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, ότι εμείς από χτες, όπως και άλλες φορές, έχουμε καλέσει και τα μέλη του κόμματος, που είναι οργανωμένα και εκπαιδευμένα, και τους φίλους του κόμματος και είναι στην πρώτη γραμμή. Και αν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε τους αρμόδιους. Συνεργαζόμενοι και προσπαθώντας να βοηθήσουν όσο μπορούν μαζί και με άλλους εθελοντές, που ευτυχώς υπάρχουν ακόμα. Τι συμβαίνει αλήθεια? Μπορείτε να μας πείτε πώς διάολο γίνεται να καίγεται η μισή Ελλάδα κάθε χρόνο και εσείς να λέτε εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα? Ποια μέτρα πήρατε? 0,04 και εσείς τα ίδια του ΣΥΡΙΖΑ από τον προϋπολογισμό για την προστασία των δασών. Είναι αλήθεια ή όχι? Δεν είχατε το θάρρος, για να μην πω, έχετε το θράσος να μην αυξήσετε ούτε κατά 0,1% από τη στιγμή που υπάρχει κραυγαλαία κατάσταση. 4.000 πυροσβέστες λείπουν. Είναι με διαφορετικές σχέσεις εργασίας όλα αυτά τα χρόνια, υποδομές χάλια, και εσείς και η δημαρχή σας, για να βάλουμε και αυτούς μέσα στο κάδρο. Έχουμε περισσότερα περιπολικά, άμα δείτε ακόμα και στην τηλεόραση, άπειρα, θα έλεγε κανένας, υπερβολή είναι, από ό,τι πυροσβεστικά. Γιατί άραγε? Υπάρχει λοιπόν ένα διαρκές έγκλημα και δεν σας ξεπλένει τίποτα όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Και ούτε είναι ο στρατηγός άνεμος, ούτε είναι οι καιρικές συνθήκες, ούτε είναι οι κλιματικές αλλαγές κλπ. Έχουν κατατεθεί προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, όχι μόνο από εμάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε ημερίδα και προσκάλεσε ανώτατους αξιωματικούς, άλλους παράγοντες, επιστήμονες, και κατέληξαν σε ένα πόρισμα. Το έχετε γράψει στα παλιά σας τα παπούτσα. Ποια είναι η μαγική λέξη? 7 γράμματα είναι. Προλήψη. Τι κάνετε γι' αυτό? Τίποτα. Ακόμα και τώρα, και με βάση την περσινή εμπειρία, είναι γεμάτο τσουβάλια από κλαδιά που δεν τα έχουν μαζέψει. Ποιοι είναι? Και ακόμα και τώρα, τι κάνατε με βάση την περσινή εμπειρία? Δίνετε βιομάζα και γίνεται καυγάς με τις ιδιωτικές εταιρείες για να παράγουν ρεύμα. Οι οποίες ιδιωτικές εταιρείες βέβαια δεν κάναν τη δουλειά τους όπως εσείς νομίζετε. Για να μην λέμε γενικά, πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Γιατί τα χειρότερα μπορούν να έρθουν μετά. Και το λέμε με όλη την ευθύνη. Όπως το είπαμε και στις 15 Απριλίου. Και επιβεβαιωθήκαμε απόλυτα. Άμεσα μέτρα για να μην δούμε τα χειρότερα. Να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, αλήθεια? Δεν βλέπετε την έλλειψη των μέτρων που υπάρχουν? Δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν
οι δυνάμεις που έχετε μαζί με το γενικότερο μπάχαλο που είναι πολιτική κατεύθυνση, δεν το βλέπετε? Γιατί δεν ενισχύετε? Δεν βλέπετε πως είναι οι υπάλληλοι των δεσαρχείων, που αυτοί ξέρουν καλύτερα ακόμα? Δεν βλέπετε πως είναι η κατάσταση συνολικά? Τα βλέπετε. Αλλά δεν κάνατε τίποτα. Τουλάχιστον ακούστε αυτή τη φωνή και δέστε και την στέγαση, τη φιλοξενία, τη στήριξη ανθρώπων που έχασαν την περιουσία τους και που ορισμένοι, δεν λέω όλοι, γιατί άλλοι μπορούν να την αναπληρώσουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ορισμένοι έχασαν τους σκόπους μιας ζωής. Άμεση καταγραφή των ζημιών και αποκατάσταση πλήρη των πληγέντων. Αν πάτε στη Βόρεια Εύβοια, ένα χρόνο μετά θα τα ακούσετε κατά πόσο κάνετε αποκατάσταση. Δεύτερον, δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα. Τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένα, μάλιστα η γλώσσα μας, αλλά φυσικά δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη και σε αυτή και στις άλλες κυβερνήσεις.